Την ανάγκη να υπάρξει σύντομα κατάληξη στο ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρίς και ο Σλοβαίνος ομόλογος του. Ο Νίκος Νουρίς μετέβηκε στη Σλοβενία μετά από επίσημη πρόσκληση του Σλοβαίνου Υπουργού Εσωτερικών. Και οι δύο άντρες αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς τόσο η Κύπρος όσο και η Σλοβενία δέχονται υπέρμετρες πιέσεις από διαφορετικές ωστόσο πηγές. Στις συζητήσεις των δύο Υπουργών κυριάρχησε και το θέμα της προσφυγικής κρίσης, που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Νίκο Νουρί να βλέπει διαζώσει στο κέντρο φιλοξενία που δημιούργησε η σλοβενική κυβέρνηση στο Λοκατέτ, νοτιοδυτικά τη χώρα. Βεβαίω οι αριθμοί είναι τέτοιοι που επιτρέπουν στη σλοβενική κυβέρνηση να έχει μια καλή διαχείριση αυτών των ανθρώπων. Στο συγκεκριμένο κέντρο φιλοξενούνται 400 Ουκρανοί πρόσφυγε. Unfortunately, you have to say that during the last weeks, the numbers of those who came from Ukraine rise a lot, and we hope, and we really hope that the war will stop as soon as possible. Κατά τις συζητήσεις των δύο υπουργών ανταλλάγηκαν απόψεις για τον τρόπο διαχείρισης των Ουκρανών προσφύγων, ενώ τονίστηκε η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει οικονομικά τα κράτη-μέλη που διαχειρίζονται τις προσφυγικές ροές. Εξάλλου και η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επίτροπο τόνισε την ανάγκη να υπάρχουν αποτελεσματικές διαδικασίες για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών, αλλά τόνισε επίσης την ανάγκη τα εγκλήματα πολέμου που έγιναν εις βάρος τους να τεκμηριωθούν. We've all seen the pictures, the videos of the result of war crimes, and unfortunately, I think that we're gonna see even more. It's so important that these war crimes will not go unpunished. Γι' αυτό σημείωσε πρέπει οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που κατέχουν οι πρόσφυγες να συλλεχθούν με το σωστό τρόπο για να υπάρξουν και ανάλογες τιμωρίες. Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε.